την πρώτη του αυτού μηνός Απριλίου, μνήμη της Οσίας Μητρός Σιμών Μαρίας της Αιγυπτίας. Η Οσία Μαρία γεννήθηκε στην Αίγυπτο και έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Ιουστινιανού. Από τα 12 της χρόνια πέρασε στην Αίγυπτο μία ζωή ασωτείας, αφού από τη μικρή αυτή ηλικία διέφθηρε την παρθενία της και είχε ασυγκράτητο και αχόρταγο το πάθος της αρχικής μίξεως. Ζώντας αυτή τη ζωή δεν εισέπρατε χρήματα, αλλά απλώς ικανοποιούσε το πάθος της. Η ίδια εξαγορεύθηκε στο να βάζω σημά ότι διετέλεσε δημόσιον προκείμενη της ασωτείας υπέκαφμα, ουδώσε ως την ως, μα την αλήθεια ένεκε, κάνοντας δηλαδή το έργο της δωρεάν, εκτελούσα το ενεμή κατά θύμιον. Και όπως του απεκάλυψε, είχε ακόρεστη επιθυμία και ακατάσχετο έρωτα να κυλιέται στο βόρβορο που ήταν η ζωή της και σκεπτόταν έτσι ντροπιάζοντας την ανθρώπινη φύση. Λόγω της άσωτης ζωής και της αρχικής επιθυμίας που είχε, κάποια φορά ακολούθησε τους προσκυνητές που πήγαιναν στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσουν τον Τίμιο Σταυρό. Και αυτό το έκανε όχι για να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό, αλλά για να έχει πολλούς εραστές που θα ήταν έτοιμοι να ικανοποιήσουν το πάθος της. Περιγράφει δε και ίδια ρεαλιστικά και τον τρόπο που επιβιβάστηκε στο πλοιάριο. Και όπως η ίδια αποκάλυψε, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της δεν υπήρχε είδος ασέλγειας από όσα λέγονται και δεν λέγονται, του οποίου δεν έγινε διδάσκαλος σε εκείνους τους ταλέπορους ταξιδιώτες. Και η ίδια εξέφρασε την απορία της για το πώς η θάλασσα υπέφερε τις ασωτίες της και γιατί η γη δεν άνοιξε το στόμα της και δεν την κατέβασε στον Άδη, επειδή είχε παγιδεύσει τόσες ψυχές. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αυτού, δεν αρκέστηκε στο ότι διεύθυρε τους νέους, αλλά διεύθυρε και πολλούς άλλους από τους κατοίκους της πόλεως και τους ξένους επισκέπτες. Και στα Ιεροσόλυμα που πήγε, κατά την εορτή του Τιμίου Σταυρού, περιφερόταν στους δρόμους, ψυχάς νέων αγρέμουσα. Ενστάθηκε όμως βαθιά μετάνοια από ένα θαυματουργικό γεγονός. Ενώ εισερχόταν στο ναό για να προσκυνήσει το ξύλο του Τιμίου Σταυρού, κάποια δύναμη την εμπόδισε να προχωρήσει. Στη συνέχεια στάθηκε μπροστά σε μία εικόνα της Παναγίας, έδειξε μεγάλη μετάνοια και ζήτησε την καθοδήγηση και βοήθεια της Παναγίας. Με τη βοήθεια της κυρίας Θεοτόκου, εισήλθε ανεμπόδιστα αυτή τη φορά στον Ιερό Ναό και προσκύνησε τον Τίμιο Σταυρό. Στη συνέχεια, αφού ευχαρίστησε την Παναγία, άκουσε φωνή που την προέτρεπε να πορευθεί στην έρημο πέραν του Ιορδάνου. Αμέσως ζήτησε τη συνδρομή και την προστασία της κυρίας Θεοτόκου και ήρθε το δρόμο της προς την έρημο, αφού προηγουμένως πέρασε από την Ιερά Μονή του Βαπτιστού στον Ιορδάνη ποταμό και κοινώνησε των αχράντων μυστηρίων. Στην έρημο έζησε 47 χρόνια, χωρίς ποτέ να συναντήσει άνθρωπο. Κατά τα πρώτα 17 χρόνια στην έρημο, πάλεψε πολύ σκληρά για να νικήσει τους λογισμούς και τις επιθυμίες της, ουσιαστικά για να νικήσει τον διάβολο που την πολεμούσε με τις αναμνήσεις της προηγούμενης ζωής. Η Οσία ζούσε 17 χρόνια στην έρημο, θυρσίναν ημέρης Θεσσαλόγης επιθυμίες πικτεύουσα. Είχε πολλές επιθυμίες φαγητών, ποτών και πορνικών ασμάτων και πολλούς λογισμούς που την οθούσαν προς την πορνεία. Όμως όταν ερχόταν κάποιος λογισμός μέσα της, έπεφτε στη γη, την έβρεχε με δάκρυα και δεν σηκωνόταν από τη γη, έως ότου το φως εκείνο το γλυκί περιέλαμψε και τους λογισμούς τους ενοχλούντας μιεδίωξε. Συνεχώς προσευχόταν στην Παναγία, την οποία είχε εγγύητρια της ζωής της και την μετάνοια που έκανε. Το ημάτιό της σχίστηκε και καταστράφηκε και έκτοτε παρέμεινε γυμνή. Και εγώταν από τον καύσωνα και έτρεμε από τον παγετό και ως πολλάκις με χαμέ πεσούσαν, άπνουν μήνες σχεδόν και ανίκητο. Ύστερα από σκληρό αγώνα, με τη χάρη του Θεού και τη συνεχή προστασία της Παναγίας, ελευθερώθηκε από τους λογισμούς και τις επιθυμίες, οπότε μεταμορφώθηκε το λογιστικό και παθητικό μέρος της ψυχής της, καθώς επίσης εθεώθηκε και το σώμα της. Λόγω της μεγάλης πνευματικής της καταστάσεως, στην οποία έφθασε η Οσία Μαρία, έλαβε από το Θεό το διορατικό χάρισμα. Ήταν γυμνή, αλλά το σώμα της υπερεύει τις ανάγκες της φύσεως. Λέγει η ίδια, «Γυνή γαριμή και γυμνή, καθά περοράς και την εσχήνην του σώματός μου
απερικάλυπτον έχουσα. Το σώμα τρεφόταν με τη χάρη του Θεού. Τρέφομαι γάρ και σκέπτομαι το ρήματι του Θεού, διακρατούντος τα σήματα. Στην περίπτωσή της, όπως και σε άλλες περιπτώσεις Αγίων, παρατηρούμε ότι αναστέλλονται οι ενέργειες του σώματος. Αυτή η αναστολή των σωματικών ενεργειών οφειλόταν στο ότι η ψυχή της δεχόταν την ενέργεια του Τριαδικού Θεού και αυτή η Θεία ενέργεια διαρπορφεμόταν και στο σώμα της. Αρκήν υπούσα την χάρη του Πνεύματος, ώστε συντηρήν την ουσία της ψυχής αμίαντα. Εκείνη την περίοδο ασκήτευε σε ένα μοναστήρι ο ιερομόναχος Αβάζος ημάς. Η μνήμη του τιμάται στις 4 Απριλίου, που ήταν και κοσμημένος με αγιότητα βίου. Έβλεπε θεία οράματα, καθώς του είχε δοθεί το χάρισμα των θείων ελάμψεων, λόγω του ότι ζούσε μέχρι τα 53 του χρόνια με μεγάλη άσκηση και ήταν φημισμένος στην περιοχή του. Τότε όμως εισήλθε μέσα του ένας λογισμός κάποιας πνευματικής υπεροψίας, για το αν δηλαδή υπήρχε άλλος μοναχός που θα μπορούσε να τον ωφελήσει ή να του διδάξει κάποιο καινούριο είδος ασκήσεως. Ο Θεός για να τον διδάξει και για να τον διορθώσει, του αποκάλυψε ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να φτάσει στην τελειότητα. Και στη συνέχεια του υπέδειξε να πορευθεί σε ένα μοναστήρι που βρισκόταν κοντά στον Ιορδάνη ποταμό. Ο Αβάζος ημάς υπάκουσε στην φωνή του Θεού και πήγε στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού που του υποδείχθηκε. Εκεί συνάντησε τον ηγούμενο και τους μοναχούς και διέκρινε ότι ακτινοβολούσαν τη χάρη και την αγάπη του Θεού, ζώντας έντονη μοναχική ζωή με ακτιμοσύνη, με μεγάλη άσκηση και διάλειπτη προσευχή. Στο μοναστήρι αυτό υπήρχε ένας κανόνας. Σύμφωνα με αυτόν, την Κυριακή της Τυρινής, πρώτη ενάρξεως της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αφού οι μοναχοί κοινωνούσαν των αχράντων μυστηρίων, προσεύχονταν και ασπάζονταν μεταξύ τους και έπειτα ελάμβαναν ο καθένας τους μερικές τροφές και έφευγαν στην έρημο πέραν του Ιορδάνου για να αγωνιστούν κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής στον αγώνα της ασκήσεως. Επέστρεφαν δε στο μοναστήρι την Κυριακή των Βαΐων για να εορτάσουν τα πάθη, τον Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού. Είχαν ως κανόνα να μην συναντά κανείς τον άλλον αδελφό στην έρημο και να μην τον ερωτά όταν επέστρεφαν για το είδος της ασκήσεως που έκανε την περίοδο αυτή. Αυτό τον κανόνα εφάρμοσε και ο Αβάζος ημάς. Αφού έλαβε ελάχιστες τροφές, βγήκε από το μοναστήρι και πορεύθηκε στην έρημο, έχοντας την επιθυμία να εισέλθει όσο μπορούσε πιο βαθιά σε αυτή, με την ελπίδα μήπως συναντήσει κάποιον ασκητή που θα το βοηθούσε να φτάσει σε αυτό που ποθούσε. Πορευόταν προσευχόμενος και τρώγοντας ελάχιστα, κοιμόταν δε όπου ευρισκόταν. Είχε περπατήσει μία πορεία 20 ημερών, όταν κάποια στιγμή που κάθισε να ξεκουραστεί και έψερνε, είδε στο βάθος μία σκιά που έμοιαζε με ανθρώπινο σώμα. Στην αρχή θεώρησε ότι ήταν δαιμονικό φάντασμα, αλλά έπειτα διαπίστωσε ότι ήταν άνθρωπος. Αυτό το όνο που έβλεπε ήταν γυμνό, είχε μαύρο σώμα. Το σώμα αυτό προερχόταν από τις ηλιακές ακτίνες και είχε στο κεφάλι του λίγες άσπρες τρίχες που δεν έφταναν πιο κάτω από το λαιμό. Ο Αβάζος ημάς έβλεπε την Οσία Μαρία την ώρα που προσευχόταν. Η Οσία Μαρία η Αιγυπτία ασκούσε την αδιάλειπτη προσευχή και μάλιστα ο Αβάζος ημάς την είδε όταν εκείνη ύψωσε τα μάτια της στον ουρανό και άπλωσε τα χέρια της και ήρξα το εύχεστε υποψιθυρίζουσα φωνή δε αυτής ουκ οικώε το έναρθρος. Και σε κάποια στιγμή, ενώ εκείνος καθόταν σύντρομος, ώρα αυτήν υψωθήσαν ως ένα πύχιν από της γης και το αέρι κρεμαμένη και ούτω προσεύχεστε. Ο Αβάζος ημάς προσπάθησε να πλησιάσει για να διαπιστώσει τι ήταν αυτό που έβλεπε, αλλά το ανθρώπινο εκείνο όν απομακρυνόταν. Έτρεχε ο Αβάζος ημάς, έτρεχε και εκείνο και ο Αβάς κράβγαζε με δάκρυα προς αυτό ώστε να σταματήσει για να λάβει την ευλογία του. Εκείνο όμως δεν ανταποκρινόταν. Μόλις έφτασε ο Αβάς σε κάποιο χήμαρο και απόκαμε, εκείνο το ανθρώπινο όν, αφού τον αποκάλεσε με το μικρό του όνομα, πράγμα που προκάλεσε μεγάλη εντύπωση στον Αβά, του είπε ότι δεν μπορεί να γυρίσει και να τον δει κατά πρόσωπο, γιατί είναι γυναίκα γυμνή και έχει ακάλυπτα τα μέλη του σώματός της. Τον παρακάλεσε αν θέλει να της δώσει την ευχή του και να της ρίξει ένα κουρέλι από τα ρούχα του για να καλύψει το γυμνό σώμα της. Ο Αβάς έκανε ό,τι του είπε
και τότε εκείνη στράφηκε προς αυτόν. Ο Αββάς αμέσως γονάτισε για να λάβει την ευχή της, ενώ το ίδιο έκανε και εκείνη. Και παρέμειναν και οι δύο γονατιστοί, έκαστος εξαιτών ευλογήσε τον έτερο. Επειδή ο Αββάς αναρωτιόταν μήπως έβλεπε μπροστά του κάποιο άειλο πνεύμα, εκείνη διακρίνοντας τους λογισμούς του, του είπε ότι είναι αμαρτωλή, που είχε περιτυχιστεί από το Άγιο Βάπτισμα και είναι χώμα και στάχτη και όχι άειλο πνεύμα. Η Οσία Μαρία κατά τη συνάντηση αυτή, αφού αποκάλυψε όλη της τη ζωή, ζήτησε από τον Αββά Ζωσιμά να έλθει κατά τη Μεγάλη Πέμπτη της επομένης χρονιάς σε έναν ορισμένο τόπο στην όχθη του Ιορδάνη ποταμού, κοντά σε μια κατοικημένη περιοχή για να την κοινωνήσει, ύστερα από πολλά χρόνια μεγάλης μετάνοιας που μεταμόρφωσε την ύπαρξή του. «Και είναι εκείνου εφίεμε, ακατασχέτω το έρωτα», του είπε. Δηλαδή είχε ακατάσχετο έρωτα να κοινωνήσει του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Ο Αββάς Ζωσιμάς επέστρεψε στο μοναστήρι χωρίς να πει σε κανένα τι ακριβώς συνάντησε, σύμφωνε άλλωστε και με τον κανόνα που υπήρχε σε εκείνη την Ιερά Μονή. Όμως συνεχώς παρακαλούσε το Θεό να τον αξιώσει να δει και πάλι το ποθούμενο πρόσωπο την επόμενη χρονιά και μάλιστα ήταν στενοχωρημένος γιατί δεν περνούσε ο χρόνος, καθώς ήθελε όλος αυτός ο χρόνος να ήταν μία ημέρα. Το επόμενο έτος, ο Αββάς Ζωσιμάς από κάποια αρρώστια δεν μπόρεσε να βγει από το μοναστήρι στην έρημο, όπως έκαναν οι άλλοι πατέρες στην αρχή της Σαρακοστής και έτσι παρέμεινε στο μοναστήρι. Και την Κυριακή των Βαΐων, όταν είχαν επιστρέψει οι άλλοι πατέρες της Μονής, εκείνος ετοιμάστηκε να πορευτεί στον τόπο που του είχε υποδείξει η Οσία για να την κοινωνήσει. Την Μεγάλη Πέμπτη πήρε μαζί του σε ένα μικρό ποτήρι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Πήρε μερικά σίκα και χουρμάδες και λίγη βρεγμένη φακή και βγήκε από το μοναστήρι για να συναντήσει την Οσία Μαρία. Επειδή όμως εκείνη αργοπορούσε να έλθει στον καθορισμένο τόπο, ο Αββάς προσευχόταν στο Θεό με δάκρυα να μην του στερήσει λόγω των αμαρτιών του την ευκαιρία να την δει εκ νέου. Μετά τη θερμή προσευχή την είδε από την άλλη πλευρά του Ιορδάνη ποταμού να κάνει το σημείο του Τιμίου Σταυρού, να πατά πάνω στο νερό του ποταμού, περιπατούσαν επί των υδάτων επάνω και προς εκείνον βαδίζουσαν. Στη συνέχεια η Οσία τον παρακάλεσε να πει το σύμβολο της πίστεως και το Πάτερ ημών. Ακολούθως ασπάστηκε τον Αββά Ζωσιμά και κοινότνησε των ζωοποιών μυστηρίων. Έπειτα ύψωσε τα χέρια της στον ουρανό, αναστέναξε με δάκρυα και είπε: «Νίν απολύ στην δούλη σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου». Στη συνέχεια, αφού τον παρακάλεσε να έλθει και το επόμενο έτος στο Χήμαρο που την είχε συναντήσει την πρώτη φορά, ζήτησε την προσευχή του. Ο Αββάς άγγιξε τα πόδια της Οσίας, ζήτησε και αυτός την προσευχή της και την άφησε να φύγει στένον και οδυρώμενος, διότι τολμούσε κρατήσε την ακράτητα. Εκείνη έφυγε κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ήλθε, πατώντας δηλαδή πάνω στα νερά του Ιορδάνη ποταμού, χωρίς να βουλιάξει. Το επόμενο έτος, σύμφωνα με την παράκληση της Οσίας, ο Αββάς βιαζόταν να φτάσει προς εκείνο το παράδοξο θέαμα. Αφού βάδισε πολλές ημέρες και έφτασε στον τόπο εκείνο, έψαχνε ως θηρευτής εμπειρότατος να δει το γλυκύτατο θύραμα, την Οσία του Θεού. Όμως δεν την έβλεπε πουθενά. Τότε άρχισε να προσεύχεται στο Θεό κατανυκτικά: «Δείξον μη δέσποτα των θησαυρών σου τον άσημο, όν εν τη τίδε ερήμο κατέκρυψες. Δείξον μη δέομαι τον εν σώματι άγγελο, ου και έστειν ο κόσμος απάξιος». Για τον Αββά Ζωσιμά, η Οσία Μαρία ήταν άθικτος θησαυρός, άγγελος μέσα σε σώμα που ο κόσμος δεν ήταν άξιος να τον έχει. Και προσευχόμενος με τα λόγια αυτά, είδε και κειμένην την Οσία νεκράν. Και τα σχήρα σου το σώσ περέδι τυπώσασαν και προς ανατολάς ορώσαν κειμένην το σχήμα. Βρήκε δε και τη γραφή της που έλεγε: «Θάψον Αββά Ζωσιμά εν τούτο το τόπο της ταπεινής Μαρίας το λείψον. Από δω στον χούν το χωή, υπερεμούδια παντός προς τον Κύριον, προσευχόμενος τελειωθήσεις μηνή φαρμουθή, κατ' Αιγυπτίους, όπως εστί κατά Ρωμαίους Απρίλιος, εν αυτή δε την νυχτή του πάθους του Σωτηρίου, μετά την του θείου και μυστικού δείπνου μετάληψη». Τη βρήκε δηλαδή νεκρή κείμενη στη γη, με τα χέρια σταυρωμένα και βλέποντας προς την Ανατολή.
Συγχρόνως βρήκε και γραφή που τον παρακολούσε να την ενταφιάσει. Η Ιωσία κοιμήθηκε την ίδια μέρα που κοινώνησε, δηλαδή τη Μεγάλη Πέμπτη, αφού είχε διασχίσει σε μία ώρα απόσταση την οποία διάνυσε το επόμενο έτος ο Αβάζος ημάς σε 20 μέρες. Γράφει ο Άγιος Σοφρόνιος, βιογράφος της Ιωσίας. «Και ίνπερ όδευσεν οδόν Ζωσιμάς δια 20 ημερών κοπιών, εις μίαν ώραν Μαρίαν διέδραμεν και ευθύς προς τον Θεόν εξεδίμησε». Το σώμα της είχε αποκτήσει άλλες ιδιότητες, είχε μεταμορφωθεί, κυριολεκτικά πετούσε. Στη συνέχεια ο Αβάζος ημάς, αφού έκλαψε πολύ και είπε ψαλμούς κατάλληλους για την περίσταση, επίησεν ευχήν επιτάφιο. Και με τα μεγάλη κατάνοιξη, βρέχον το σώμα της δάκρυση, επιμελήθηκε τα της ταφής. Επειδή όμως η γη ήταν σκληρή και ο ίδιος ήταν προχωρημένης ηλικίας, γι' αυτό δεν μπορούσε να την σκάψει και βρισκόταν σε απορία. Τότε ωρά λέοντα μέγαν το λιψάνο της Ιωσίας παρεστώτα και τα ίχνη αυτής αναλύχοντα. Δηλαδή είδε ένα λιοντάρι να στέκεται δίπλα στο λείψανο της Ιωσίας και να γλύβει τα ίχνη της. Ο Αβάς τρόμαξε, αλλά το ίδιο το λιοντάρι, ουχή τούτον τη σκηνή μας ημώνων ασπαζόμενων, αλλά και προθέσει. Δηλαδή το ίδιο το λιοντάρι καλόπιανε τον Αβά και τον παρακινούσε με τις κινήσεις του και με τις προθέσεις του να προχωρήσει στον ενταφιασμό της. Λαμβάνοντας ο Αβάς θάρρος από το ήμερο του λιονταριού, το παρακάλεσε να σκάψει αυτό το ίδιο τον λάκκο για να ενταφιαστεί το ιερό λείψανο της Ιωσίας Μαρίας, επειδή εκείνος αδυνατούσε. Το λιοντάρι υπάκουσε. Ευθύς δε άμα το σώμα τη θαπτώμενο, δηλαδή με τα μπροστινά του πόδια έσκαψε το λάκκο όσο έπρεπε για να ενταφιαστεί το σκήνομα της Ιωσίας Μαρίας. Ο ενταφιασμός της Ιωσίας έγινε προσευχομένου του Αβά Ζωσιμά και του λιονταριού παρεστώτος. Μετά τον ενταφιασμό έφυγαν και οι δύο, ο μεν λέων επί τα ένδων της ερήμου, ως πρόβατον υπεχώρησε. Ζωσιμάς δε υπέστρεψε ευλογών και ενών των Θεών ημών. Και ο Άγιος Σοφρόνιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων καταλήγει ότι έγραψε αυτό το βίο κατά δύναμην και της αληθείας μηδέν προτιμή σε θέλω. Ο βίος της Ιωσίας Μαρίας της Αιγυπτίας δείχνει πως μία πόρνη μπορεί να γίνει κατά χάριν Θεός, πως ο άνθρωπος μπορεί να γίνει άγγελος εν σώματι και πως η κατά Χριστόν ελπίδα μπορεί να αντικαταστήσει την υπό του διαβόλου προερχομένη απόγνωση. Στο πρόσωπο της Ιωσίας Μαρίας της Αιγυπτίας βλέπουμε τον άνθρωπο που αναζητά την ειδονή και κυνηγά τους ανθρώπους για την ικανοποίησή τους, αλλά όμως με τη χάρη του Θεού μπορεί να εξαγιαστεί τόσο πολύ ώστε να φτάσει στο σημείο να την κυνηγούν οι Άγιοι για να λάβουν την ευλογία της και να ασπαστούν το τετιμημένο της σώμα, καθώς επίσης και να τη σέβονται τα άγρια ζώα. Η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία με τη μετάνοιά της, τη βαθιά της ταπείνωση, την υπέρβαση εν χάρη του θνητού και παθητού σώματός της, αφενός μεν προσφέρει μία παρηγοριά σε όλους τους ανθρώπους, αφετέρου δε ταπεινώνει εκείνους που υπερηφανεύονται για τα ασκητικά τους κατορθώματα. Δεν ημέρωσε μόνο τα άγρια θηρία που υπήρχαν μέσα της, δηλαδή τα άλογα πάθη, αλλά υπερεύει όλα τα όρια της ανθρωπίνης φύσεως και ημέρωσε ακόμη και τα άγρια θηρία της κτήσεως. Αυτός είναι ο σκοπός και ο πλούτος της ενανθρωπίσεως του Χριστού που φυλάσσεται μέσα στην Εκκλησία. Με την αποκαλυπτική θεολογία και την εν Χριστώ ζωή, ο άνθρωπος μπορεί να μεταμορφωθεί ολοκληρωτικά. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Ιωσίας Μαρίας της Αιγυπτίας και την Πέμπτη Κυριακή των Ιστιών. Το σπήλαιό της σκείται πέραν του Ιορδάνου ποταμού. Τες της Ιωσίας σου πρεσβείας, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Βρισκόμαστε στους Αγίους Ισιδώρους στο Λυκαβητό και συγκεκριμένα εδώ είμαστε στο εικονοστάσι του Χριστού. Προχωρώντας όμως θα συναντήσουμε το εικονοστάσι της Ιωσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Κατευθυνόμαστε λοιπόν προς το εικονοστάσι της Ιωσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Όπως βλέπουμε, το εικονοστάσι της Ιωσίας Μαρίας της Αιγυπτίας είναι μέσα στο βράχο και έχει κτιστεί εδώ διότι υπάρχει μεγάλη ευλάβεια προς την Ιωσία Μαρία, διότι πάρα πολλοί άνθρωποι βρήκαν τη θαυματουργική παρέμβασή της στη ζωή τους και γι' αυτό κτίστηκε αυτό το εικονοστάσι
και πολλοί άνθρωποι προστρέχουν με πόνο στη χάρη της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, η οποία τους βοηθά.